Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα καλούμαστε να απαντήσουμε ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Όπως λέει και ο τίτλος του βίντεο, είμαι γυναίκα και θέλω σεξουαλική κάλυψη δίχως δέσμευση. Γίνεται? Πειράζει? Αφορμή για αυτό το vlog είναι ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε πριν από 2,5 χρόνια περίπου, όπου μία κυρία μου έγραφε ότι μεγάλωσε και έφτασε μέχρι τα 50 της χρόνια λειτουργώντας ως συνεξαρτώμενη στις σχέσεις της. Και μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο και μετά από διάφορες ματαιώσεις, η ίδια λέει ότι νιώθει ότι αυτό που θέλει στη ζωή της είναι να έχει σεξ, αλλά όχι μια ολοκληρωμένη ερωτική σχέση. Σαν πως και έρχεται λίγο σε αντίθεση με αυτά που συζητούσαμε στο χθεσινό βίντεο. Επαναφέρουμε αυτό το βίντεο από το παρελθόν. Το άκουσα και εγώ ξανά, συμφωνώ με όλα όσα είχα πει τότε. Θέλω όμως προτού το δείτε να διαβάσω μερικά από τα σχόλια κάτω από το παλιότερο βίντεο. Λέει μια φίλη, θεματάρα. Νομίζω πως έχεις δίκιο, Θέκλα. Εμείς οι γυναίκες που αγαπάμε πολύ, σας υπενθυμίζω ότι πριν 2,5 χρόνια διαβάζαμε το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόμπιν Νόρουτ και έτσι αναφερόμαστε σε συνεξάρτηση με αυτό τον όρο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Άρα σήμερα θα το έλεγε «Νομίζω πως έχεις δίκιο, εμείς οι συνεξαρτώμενοι, δύσκολα μπορούμε να σταματήσουμε το συναίσθημα να μην πάρει τα ενία». Προσωπικά αν και θα ήθελα, ομολογώ γιατί μου λείπει, δηλαδή προσωπικά αν και θα ήθελα να έχω σεξ χωρίς δεσμεύσεις γιατί μου λείπει το σεξ, αποφεύγω προτάσεις γνωριμίας με ανθρώπους μόνο για σεξ, γιατί σίγουρα θα συνδεθώ συναισθηματικά, έχει συμβεί στο παρελθόν και μετά θα κλαίω. Οπότε καλύτερα άποχη και ελπίδα πως θα βρω διαθέσιμο συναισθηματικά άνθρωπο, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον αμοιβαία προοπτική. Έχεις την αγάπη μου. Και απαντάει και μια άλλη φίλη από κάτω και εγώ είμαι έτσι. Και εγώ έτσι είμαι. Άστα, δεν μπορώ να λειτουργήσω μόνο ερωτικά, αν δεν νιώθω έλξη και σε κάποιους άλλους τομείς. Είναι ενδεικτικά ένα σχόλιο. Ένα άλλο σχόλιο πολύ ενδιαφέρον. Θεματάρα Θέκλα, η φίλη αυτό επέλεξε και είναι δικαίωμά της. Αρκεί να προσέξει με τι σύντροφο θα συνευρεθεί και επίσης να επαγρυπνεί για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αναλύσει ακριβώς το θέμα. Μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό το βίντεο επανέρχεται τώρα για τους γνωστούς λόγους, για να φτιάξουμε τον ήχο και να ανέβει και χωρίς διαφημίσεις και για το τρίτο και τέταρτο επίπεδο, 2,5 χρόνια μετά. Ναι, μπορεί και μία γυναίκα να θέλει μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Μπορεί. Δεν πειράζει κανέναν εάν το κάνει συνειδητά. Δεν βλάπτει κανέναν άνθρωπο. Εάν είναι ξεκάθαρη και με τον εαυτό της και με κάποιον υποψήφιο σύντροφο ότι εγώ φοβάμαι πως αν μπω σε μία σχέση, κανονική σχέση, θα λειτουργήσω συνεξαρτητικά, θα πληγωθώ, θα χάσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό τώρα, σήμερα, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, επιλέγω να έχω μόνο σεξουαλική σχέση και δεν θέλω να έχω μία ολοκληρωμένη σχέση. Από τη στιγμή που αυτό γίνεται συνειδητά και ξεκαθαρισμένα, δεν βλάπτει τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που είναι βλαπτικό, βλαβερό και αποτελεί εξαπάτηση είναι κάποιος να το παίζει ότι είναι αισθηματίας, να προσποιείται ότι έχει συναισθήματα ή ότι είναι ανοιχτός και συναισθηματικά διαθέσιμος άνδρας ή γυναίκα ώστε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη σχέση και μετά που θα πάρει αυτό που θέλει, που ίσως είναι μόνο το σεξουαλικό, να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και να στενοχωρήσει και να προσβάλλει και να ξεγελάσει τον άλλον άνθρωπο. Γίνεται μία γυναίκα να θέλει μόνο σεξ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται ένας άντρας να θέλει μόνο σεξ. Είναι εφικτό να υπάρχει αυτό ως σκέψη και ως πρόθεση. Είναι εφικτό. Τώρα, είναι ωφέλιμο, είναι χρήσιμο. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το πόσο χρήσιμο και ωφέλιμο μπορεί να είναι. Είχαμε κάνει πρόσφατα και ένα βίντεο εδώ στο κανάλι μας, το οποίο έχει τον τίτλο «Σεξ χωρίς συναίσθημα και συναισθηματική απορρίθμιση, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και ανασφαλές στυλ δεσμού. Εσύ αντέχεις?» Αυτό το βίντεο ανέβηκε στις 12 Οκτωβρίου 2023. Θα βάλω το σύνδεσμο για εκείνο το βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο.
Και σε εκείνο το βίντεο είχαμε εξηγήσει ότι ένας άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όταν κάνει σεξ χωρίς συναίσθημα με έναν άνθρωπο, είναι πολύ πιθανόν να απορριθμιστεί συναισθηματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα tricky θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο να απαντηθεί. Όπως είχα πει και στο αρχικό βίντεο και θα ακούσετε τώρα, ό,τι και αν κάνεις είναι λάθος, ό,τι και αν κάνεις είναι σωστό. Αυτό που θέλω να πω 2,5 χρόνια μετά είναι το εξής, ότι είναι κατανοητό και είναι ανθρώπινο να περνάμε από διάφορες συναισθηματικές και ψυχικές φάσεις στη ζωή μας και το καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μετρά τις δυνάμεις του, να μετρά τις αντοχές του και να λέει αυτή τη στιγμή δεν έχω δυνάμεις και δεν έχω αντοχές για να μπω σε μία πλήρη, ολοκληρωμένη κανονική σχέση. Ειδικά αν αυτός ο άνθρωπος έχει αντιληφθεί ότι έχει ζητήματα συνεξάρτησης. Θα πω αυτό με πάρα πολύ αγάπη, για όλους μας, όχι μόνο για τη φίλη που είχε στείλει τότε το βίντεο, ότι η γνώμη μου είναι πως ο δύσκολος δρόμος, ο δρόμος της αρετής, ο ανηφορικός δρόμος, ο δύσβατος δρόμος, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, μας φέρνει σε καλύτερο σημείο. Και όταν είμαστε έτοιμοι, καλή ιδέα είναι να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος της αρετής? Ο δρόμος της αρετής δεν είχε κάνει καθόλου με τον ηθικισμό, τίποτα. Είναι να πάρουμε τον εαυτό μας, να τον καθίσουμε κάτω, να εξασκήσουμε αυτογνωσία και αυτεπίγνωση, να αναζητήσουμε ψυχοθεραπεία, να δουλέψουμε στη ψυχοθεραπεία μας, παράλληλα να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα μας, να δαμάσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες που μας κάνουν να είμαστε συνεξαρτώμενοι και συνεξαρτητικοί και όταν μπαίνουμε μέσα σε μία σχέση να χάνουμε τον εαυτό μας. Και μετά που θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, τότε θα είμαστε σε θέση να μπούμε σε μία σχέση μόνο όταν αυτή η σχέση είναι υγιής και όταν μπούμε σε αυτή τη σχέση να μην συνεξαρτηθούμε. Καταλαβαίνω πολύ καλά την επιθυμία για σεξ, καταλαβαίνω πολύ καλά την υψηλή λίπιντο, καταλαβαίνω πολύ καλά πως χωρίς να το συνειδητοποιούμε κάποιες φορές με έναν τρόπο θα έλεγα σαν πώς είναι το comfort eating, πώς είναι να τρως φαγητό για να νιώθεις καλά, να θέλουμε να κάνουμε σεξ για να νιώθουμε καλά, αλλά αυτό έχει πολλούς κινδύνους. Και κινδύνους συναισθηματικής απορρίθμισης αν κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τοξικότητα, και κινδύνους συναισθηματικής απορρίθμισης στη στιγμή που θα δημιουργηθούν συναισθήματα που δημιουργούνται αναπόφευκτα λόγω της έκρησης οξυτοκίνης στα επεισόδια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το έχουμε συζητήσει πολύ καθαρά αυτό το θέμα, και κινδύνους να μπούμε τελικά σε μια σχέση με έναν άνθρωπο ακατάλληλο, τον οποίο θα τον διαλέξουμε επιπόλαια γιατί θα πούμε είναι μόνο για σεξ και εγώ θέλω μόνο σεξ και δεν θέλω δεσμεύσεις, οπότε όταν προχωρήσει η γνωριμία και βιώσουμε συναισθήματα που κάποιες φορές είναι αναπόφευκτα, είναι ανθρώπινο να ερωτεύεσαι, το λέω και στο βίντεο το παλιό, όταν δεν είσαι ερωτευμένος είναι πολύ φυσικό να ερωτευτείς, οπότε η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται με μεγάλη προσοχή να επιλέξουμε, ακόμη και αν καταλήξουμε στο ότι θέλουμε μόνο σεξ, με ποιον άνθρωπο θα κάνουμε μόνο σεξ. Και για προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, και για προστασία από κάθε μορφής βία, αλλά και για προστασία από μια ανεπιθυμητή σχέση, απρογραμμάτιστη σχέση θα έλεγα. Δηλαδή να ξέρουμε ότι και μόνο για ένα βράδυ να πάμε με κάποιον ή με κάποιαν και μόνο μια επιφανειακή σεξουαλική εμπειρία να θελήσουμε, υπάρχει περίπτωση αυτό να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο. Μπορεί και να μην εξελιχθεί, μπορεί και να εξελιχθεί. Οπότε προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας. Θα μιλήσουμε και στο podcast, στα επεισόδια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα και για το θέμα της αυτοικανοποίησης και πώς μπορούμε να φροντίζουμε έτσι λίγο τις συναισθηματικές και σεξουαλικές μας ανάγκες όταν είμαστε μόνοι σε επόμενο στάδιο. Το έχω προγραμματισμένο για το podcast. Παιδιά, δεν είμαι εγώ που θα σας πω πώς θα ζήσετε τη ζωή σας. Δεν θα αποφασίσω εγώ για εσάς. Εγώ έχω πάρει διάφορες αποφάσεις σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Κάποιες αποφάσεις με ταλαιπώρησαν, κάποιες αποφάσεις με βοήθησαν.
Αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι όταν επιτέλους μπόρεσα να κρατήσω την προστασία του εαυτού μου σε ψηλά επίπεδα και να απέχω από οτιδήποτε δεν ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα και επιθυμούσα, αυτό με απελευθέρωσε. Και δεν ντρέπομαι να το παραδεχτώ ότι είναι απολύτως ανθρώπινο, απολύτως φυσικό, απολύτως αναμενόμενο και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, να έχουμε μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας βαθιά, μια επιθυμία για πραγματική αγάπη. Και γι' αυτό άλλωστε έχουμε κάνει τα λάθη που κάναμε και έχουμε κάνει τις σχέσεις που κάναμε, τους γάμους που κάναμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Την αγάπη ψάχνουμε. Εάν κατά τη διάρκεια αυτού του δρόμου, του δύσκολου και του μοναξιασμένου, βρεθούμε σε μια φάση που λόγω πολλαπλών ματαιώσεων πούμε δεν μας νοιάζει, ας πάει και το παλιάμπελο, θα κάνω μόνο σεξ και όπου βγει, να προσέξουμε λίγο, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, το ξαναλέω, και τους άλλους ανθρώπους. Είμαι σχεδόν βέβαιη ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το κανάλι δεν θα ήθελα με τίποτα να προκαλέσω ζημιά σε άλλους ανθρώπους και θα ήταν ξεκάθαροι ως προς τις προθέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, αλλά ας γίνουμε και λίγο πιο ξεκάθαροι σε σχέση με τον εαυτό μας, να φουγκραστούμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας και να σιγουρευτούμε ναι, όντως θέλω μόνο σεξ ή κατά βάθος επιθυμώ την αγάπη και επειδή φοβάμαι την αγάπη, επειδή έχω τσουρουφλιστεί από την προσπάθεια να βρω την αγάπη, συμβιβάζομαι στα θέλω μου και λέω θέλω κάτι πιο επιφανειακό όπως μόνο σεξ. Δεν ξέρω. Δεν κρίνω, δεν κατακρίνω, δεν κατακρίνω καν τον εαυτό μου για παλαβές επιλογές του παρελθόντος, γιατί αντιλαμβάνομαι πως είμαστε άνθρωποι και είναι ανθρώπινο να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχουμε και να υπάρχουμε με χαρά και να υπάρχουμε με τις επιθυμίες μας ικανοποιημένες. Και όχι μόνο τις ανάγκες μας, αλλά και τις επιθυμίες μας. Πιστεύω ακράδαντα πως δικαιούμαστε να ζούμε όμορφα, δικαιούμαστε να είμαστε ευδαίμονες και θα πω ξανά αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ο δύσκολος δρόμος είναι αυτός που οδηγεί στην ευδαιμονία και σας μιλάει μία που έχει πάρει τον εύκολο δρόμο αρκετές φορές. Δεν το έχω κρύψει ποτέ ότι έχω μπει σε ατέριαστες σχέσεις, ότι έχω κάνει συνδέσεις οι οποίες δεν ήταν από την αρχή ταιριαστές. Παραδέχομαι και αυτό που έχω κάνει, ότι λόγω συντηρητικότητας, η οποία προφανώς προέρχεται και από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσα στο παρελθόν, προκειμένου να μην εντός εισαγωγικών να αμαρτήσω και να κάνω σεξ χωρίς συναίσθημα, έμπαινα σε μια σχέση ατέριαστη προκειμένου να κανονικοποιήσω το σεξ και τη σεξουαλικότητα μέσα σε αυτή τη σχέση και να πω εντάξει, είμαι μια χαρά γιατί κάνω σεξ μέσα σε σχέση, το οποίο το έχω μετανιώσει και αυτό. Δηλαδή είναι πολλές οι λεπτές έννοιες οι οποίες υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία και θεωρώ ότι μεγαλώνοντας οι άνθρωποι περνάμε από διάφορες φάσεις προκειμένου να μάθουμε και να καταλάβουμε καλύτερα και τη ζωή και τον έρωτα και την αγάπη αλλά και τον εαυτό μας. Και σε καμία περίπτωση, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν χωράει ηθικισμός και δεν χωράει κατάκριση οποιοδήποτε ανθρώπου βρίσκεται σε οποιαδήποτε φάση και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να προσπαθεί να μάθει τον εαυτό του. Ξαναλέω, το μόνο που είναι όντως κατακριτέο και επέσχυντο είναι να κοροϊδεύουμε άλλους ανθρώπους. Να τους λέμε ότι εγώ θέλω να σε αγαπήσω και θέλω να σε ερωτευτώ και θέλω να ζήσω έρωτα, ενώ στην ουσία θέλουμε μόνο να πάρουμε σεξουαλική ειδονή από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι κατακριτέο. Εάν ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρος, τίποτα δεν είναι κατακριτέο. Και εύχομαι ολόκαρδα και ολόψυχα να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε αυτό που θέλουμε, να πάρουμε το δύσκολο δρόμο, να καλλιεργηθούμε ουσιαστικά και να μπορέσουμε μετά να καλέσουμε στη ζωή μας συναισθηματικά και ψυχικά και πνευματικά έναν άνθρωπο, γιατί έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε ο καθένας, δεν θέλουμε πολλούς, έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι και αυτός και ταιριαστός ή ταιριαστή και κατάλληλος για δημιουργία σχέσης και συναισθηματικά διαθέσιμος, διαθέσιμη και ούτω καθεξής. Είναι υπέροχη η αγάπη, είναι υπέροχη η συντροφικότητα. Και εύχομαι να μπορέσουμε όλοι, όσοι το επιθυμούμε, να την αποκτήσουμε. Δείτε τώρα το βίντεο πριν 2,5 χρόνια. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα. Λέει η φίλη που μου γράφει,
Θέλω σεξουαλική κάλυψη δίχως δέσμευση. Χωρίς δέσμευση. Ρωτάει, πόσο λάθος ή σωστό είναι να επιθυμεί σεξουαλική κάλυψη χωρίς δέσμευση? Καλημέρα σας, κυρία Θέκλα. Καλημέρα. Έχω παρακολουθήσει πολλά βίντεό σας και έχω διαβάσει 4 από τα βιβλία σας. Ευχαριστώ. Η αλήθεια, έχω μπερδευτεί λίγο σχετικά με ένα θέμα. Είμαι 53 ετών, διαζευγμένη εδώ και κάποια χρόνια, μητέρα ενός παιδιού, του οποίου τη φροντίδα και την ευθύνη έχω μόνη μου, μιας και ο πατέρας του επέλεξε να μην έχει καμία σχέση με το παιδί μας. Είμαι εργαζόμενη και σε θέση να καλύπτω τόσο τις δικές μου οικονομικές ανάγκες, όσο και του παιδιού μου το οποίο είναι στο πανεπιστήμιο. Ούσα μια γυναίκα που αγαπούσε πολύ, πλήρωσα ακριβά τις επιλογές μου. Αυτό να το τονίσουμε. Ούσα μια γυναίκα που αγαπούσε πολύ, πλήρωσα ακριβά τις επιλογές μου. Ύστερα από πολύ πόνο, θυμό, απογοήτευση, αναθεώρησα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου μετά από μισό αιώνα ζωής. Μπράβο. Έχω φίλες και φίλους με τους οποίους μοιράζομαι όμορφες σχέσεις και στιγμές. Έχω χόμπι που με ευχαριστούν και με κάνουν να νιώθω δημιουργική. Ταξιδεύω όσο πιο συχνά μου το επιτρέπουν τα οικονομικά μου. Φροντίζω την υγεία μου. Η σχέση μου με το παιδί μου είναι καλή. Τα πρώτα 2 χρόνια μετά το διαζύγιο δεν ήθελα να δω ούτε αρσενικό γατί. Ο γάμος είχε διάρκεια πάνω από 20 χρόνια. Τώρα, 5 χρόνια μετά το διαζύγιο και αφού έχω ηρεμήσει και προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της ζωής μου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω παραιτηθεί από την ανάγκη για σεξ και πολύ καλά έκανες και δεν παραιτήθηκες από τη φυσιολογική ανάγκη για σεξ. Δεν επιθυμώ όμως σχέση. Μ' αρέσει να ζω μόνη μου και δεν θέλω να ξαναμπώ σε γάμο. Δεν περιμένω κανέναν να με κατεβάσει από το ράφι, ούτε να με κάνει μάνα, ούτε να γίνω η κυρία του κυρίου, ούτε να με συμπληρώσει ένα άλλο μισό. Και κυρία είμαι και ολόκληρη. Δεν είμαι όμως asexual. Εδώ να ξαναεξηγήσω ότι η λέξη asexual σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σεξουαλικές επιθυμίες και δεν επιθυμεί να έχει σεξουαλική ζωή. Δεν μου αρέσει να εναλλάσσω ερωτικούς συντρόφους, αλλά δεν θέλω και τη δέσμευση. Καταλήγω λοιπόν ότι αυτό που μου ταιριάζει την παρούσα στιγμή της ζωής μου είναι μια ελεύθερη σχέση η οποία θα με καλύπτει σεξουαλικά, χωρίς όμως να προκύπτει δέσμευση. Η κοινωνία και η οικογένεια όμως μας έχουν καλουχήσει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό, ειδικά για τη γυναίκα. Εγώ όμως αυτό επιθυμώ. Εννοείται ότι δηλώνω εξ αρχής τη συγκεκριμένη άποψη και ανάγκη μου στον υποψήφιο παρτενέρ. Πόσο λάθος ή σωστό είναι να νιώθω έτσι? Άλλαξα πολλά, αλλά υπάρχουν ακόμη υπολείμματα κοινωνικών κατεστημένων. Μακάρι να έχω απάντησή σας, εύχομαι υγεία. Και της λέω στη φίλη, να το κάνω θέμα. Είχες καμιά σχέση μετά το διαζύγιο και τι εμπειρίες είχες? Ρώτησα τη φίλη για να δω πώς κατέληξε ίσως σε αυτή τη φάση ή πώς το διαχειρίζεται. Καλησπέρα μου, λέει, ναι, είχα μια σχέση πριν λίγο καιρό, αν μπορώ να την πω σχέση. Είχε μικρή διάρκεια, 3 μήνες, όταν αισθάνθηκα ότι αρχίζουν και αναπτύσσονται αισθήματα και από τις 2 πλευρές και υπήρχαν προσδοκίες για το μέλλον από την πλευρά του συντρόφου, αποχώρησα. Του είχα πει εξ αρχής όσα σκέφτομαι, αλλά αυτός νόμιζε ότι θα μου άλλαζε γνώμη με την πάροδο του χρόνου. Ο ίδιος ήθελε να επισημοποιηθεί η σχέση, να γνωστοποιηθεί και στη δική του πλευρά και στη δική μου. Εγώ δεν επιθυμούσα κάτι τέτοιο. Ήθελα να αφορά μόνο στους δυο μας. Επειδή είδα ότι ο άνθρωπος ήθελε διαφορετικά πράγματα, ήταν και αυτός χωρισμένος με 2 παιδιά, γι' αυτό επέλεξα να διακόψω για να βρει κάποια πιο κατάλληλη σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Ήταν καλή μεταξύ μας σχέση και ο ίδιος καλός άνθρωπος. Απλώς είχαμε διαφορετικές ανάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις, φίλη, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να συζητηθεί. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάμε συχνά.
Συνήθως μιλάμε για τους άνδρες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν σεξουαλική κάλυψη χωρίς τις υποχρεώσεις μιας σχέσης ή τη δέσμευση μιας σχέσης, πώς το έχει πει, ναι, χωρίς δέσμευση, και σπάνια μιλάμε για γυναίκες που επιθυμούν το ίδιο. Καταρχάς, θέλω να πω ότι από πλευράς σωστό ή λάθος, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Ο καθένας είναι καλή ιδέα να είναι έντιμος με τον εαυτό του και με τους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεται για το τι ακριβώς θέλει. Αν αυτό που θέλεις και αυτό που επιθυμείς είναι μία σχέση, μία σύνδεση με έναν άνθρωπο που να σε καλύπτει σεξουαλικά αλλά να μην έχει έντονη δέσμευση, μια ελεύθερη σχέση όπως την έχεις περιγράψει, καλά κάνεις να το ξέρεις εσύ ίδια, να το συνειδητοποιείς και να το θέτεις και στην καινούργια γνωριμία που κάνεις. Δικαιούσε. Και οι άνδρες δικαιούνται να θέλουν μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Δικαιούνται. Οι δικές μου οι σκέψεις και η δική μου αντίθεση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν κάποιος δεν το λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω μόνο σεξ και δεν θέλω δέσμευση. Όταν κάποιος ή κάποια πουλάει φύκια για μετασοξωτές κορδέλες, πουλάει έρωτες για να πάρει τη σεξουαλική κάλυψη και μετά εκ των υστέρων την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Εκεί είναι ζήτημα η έλλειψη διαφάνειας και η έλλειψη ειλικρίνειας. Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε διάφορες ανάγκες φυσικές. Μία εκ των οποίων είναι και η σεξουαλική ανάγκη. Οι περισσότεροι άνθρωποι, με εξαίρεση τους asexual ανθρώπους, τους ασεξουαλικούς ανθρώπους που εξηγήσαμε προηγουμένως, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν σεξουαλικές επιθυμίες και επιδιώκουν να μην έχουν σεξουαλική ζωή και δικαιούνται και αυτοί να το κάνουν, εννοείται. Με εξαίρεση τους ασεξουαλικούς ανθρώπους, οι υπόλοιποι έχουμε σεξουαλικές επιθυμίες. Και είναι φυσικό και αναμενόμενο να επιδιώκουμε να καλύψουμε αυτές τις σεξουαλικές επιθυμίες. Όπως όταν πεινάμε, είναι φυσικό και επόμενο να επιδιώκουμε να βρούμε τροφή για να χορτάσουμε την πείνα μας, έτσι και όταν έχουμε σεξουαλικές επιθυμίες, είναι φυσιολογικότατο να θέλουμε να τις καλύψουμε. Και δεν ενοχλούμε και κανένα. Είναι ένα από τα αναφέρεται ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στη σεξουαλική ζωή και στον ερωτισμό. Τώρα, ρωτάς αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ λέω δεν είναι θέμα σωστού και λάθος να θέλεις να έχεις μόνο σεξ, σε καμία περίπτωση. Ίσως αν αλλάζαμε λίγο το ερώτημά σου και δεν ξέρω αν αυτό που θες να ρωτήσεις, μήπως θα ήθελες να σου απαντήσω στο ερώτημα τι σημαίνει αυτό για μένα, το γεγονός ότι στην παρούσα φάση θέλω μόνο να έχω σεξουαλική ικανοποίηση και όχι τη δέσμευση μιας σχέσης. Να προσπαθήσω να το ερωτήσω, να το απαντήσω αυτό το ερώτημα, που υποθέτω ότι αυτό είναι το ερώτημά σου. Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα? Έχεις πει ίδια ξεκάθαρα ότι υπήρξες γυναίκα που αγαπούσες πολύ και το έχεις πληρώσει ακριβά. Και λέει, όποιος καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Είναι φυσιολογικό να φοβάσαι να μην ξαναπάθεις τα ίδια. Φυσιολογικότατο. Οποιοδήποτε έχει πληρώσει ακριβά την προσπάθεια να αγαπήσει και να αγαπηθεί, όποιος έχει δοθεί μέσα σε μία σχέση, μέσα σε ένα γάμο, μέσα σε πολλές σχέσεις, μέσα σε πολλούς γάμους, όταν τα έχει δώσει όλα και έμεινε, τα έδωσα όλα, λέει, και έμεινα στον άσο. Όταν τα έχει δώσει όλα και έχει μείνει στον άσο, είναι φυσιολογική άμυνα να πει εγώ δεν θα τα ξαναδώσω όλα, ούτως ώστε να μην ξαναμείνω στον άσο. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας αυτός. Το να αποσυνδέεις το συναισθηματικό κομμάτι από το σεξουαλικό κομμάτι και να λες ότι δεν θα επιδιώξω σεξουαλική σύνδεση η οποία να εμπεριέχει και τη ρομαντική σύνδεση και τον έρωτα, θα επιδιώξω μόνο τη σεξουαλική σύνδεση. Σε μία προσπάθεια να αποφύγουμε τα κακά ξεμπερδέματα μιας ερωτικής σχέσης η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε συνεξάρτηση, σε κακοποιητική σχέση κλπ. Αυτό προσπαθείς να κάνεις ίσως. Αυτό προσπαθούμε ίσως να κάνουμε όταν είμαστε σε φάση που δεν θέλουμε πολλά
και θέλουμε μόνο να ξεχαρμανιάσουμε, όπως λέγεται, ξέρω εγώ, να εκτονωθούμε σεξουαλικά και φτάνει. Πόσο εφικτό είναι αυτό φυσικά. Το επόμενο ερώτημα, είναι εφικτό αυτό κάποιος να έχει μόνο σεξουαλικές εμπειρίες και να μην συνδέεται συναισθηματικά, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, είναι εφικτό. Είναι εφικτό, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Για να έχεις μόνο σεξουαλικές επαφές, χωρίς συναισθηματική σύνδεση και να είσαι εντάξει με αυτό. Για να μπορέσεις να το επιτύχεις αυτό, να κάνεις μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις, πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα. Δηλαδή να μην γίνεις ιδιαίτερα φίλος και οικείος συναισθηματικά με το πρόσωπο με το οποίο θα έχεις σεξουαλικές επαφές, να μην μιλάς συχνά, να μην συναντιέσαι συχνά, να μην έχεις καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, να μην έχεις καθημερινή μηνυματική επικοινωνία, να κρατάς μια απόσταση. Να είναι περιορισμένος ο χρόνος που θα περνάτε μαζί και οπωσδήποτε μετά τη λήξη της σεξουαλικής επαφής πρέπει να σηκώνεσαι να φεύγεις ή να διώχνεις το άλλο πρόσωπο ώστε να σηκώνεται να φεύγει, ώστε μετά από την ολοκλήρωση της ερωτικής πράξης να μην υπάρχει ο κίνδυνος ή ο κιτοκίνη που θα ρέει ελεύθερα από τον εγκέφαλο να προκαλέσει παρενέργειες του στυλ να νιώσεις ερωτική έλξη ή να νιώσεις συμπάθεια ή να νιώσεις αγάπη για το πρόσωπο με το οποίο κάνεις σεξ. Χρειάζεται δηλαδή να πας κόντρα στη φύση. Γιατί η φύση, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πρωτόγονη. Η φύση των σύγχρονων ανθρώπων είναι πρωτόγονη. Η φύση προνοεί ώστε οι άνθρωποι να μένουν μαζί στην περίπτωση που θα προκύψει μια εγκυμοσύνη, ώστε να φροντίζουν και οι δύο για την ευημερία της εγκυμοσύνης, καθώς και για την ευημερία του παιδιού που θα γεννηθεί. Οπότε, παρόλο που στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε ο ρομαντικός έρωτας, υπήρχε μια πρόνοια γενετική, μια πρόνοια ενστικτόδης, ζώδης, ούτως ώστε το αρσενικό να παραμένει μαζί με το θηλυκό μετά την ερωτική επαφή και να είναι το ένα πρόσωπο κοντά στο άλλο πρόσωπο προκειμένου να είναι και οι δύο εκεί και για την εγκυμοσύνη και για τη γέννα και για το μεγάλωμα του παιδιού. Οπότε, για να μπορέσεις να έχεις μόνο σεξ χωρίς να συνδεθείς συναισθηματικά, χωρίς να συνδεθείς σεξουαλικά, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να ελαχιστοποιείς τις επαφές, να ελαχιστοποιείς το χρόνο που θα περάσεις με το άλλο το πρόσωπο και να αποφεύγεις, να συνομιλείς βαθύτερα, να μοιράζεις εμπειρίες, να γελάς με το άλλο το πρόσωπο, προσοχή, γιατί όταν γελάμε μαζί με κάποιον μπορεί να συνδεθούμε, όταν κλαίμε μαζί με κάποιον μπορεί να συνδεθούμε. Όταν, επίσης δεν πρέπει να κάνεις και πολύ καλό σεξ, γιατί το πολύ καλό σεξ σημαίνει ψηλό ενθουσιασμό και ο ψηλός ενθουσιασμός είναι επικίνδυνος ώστε να ερωτευτούμε ή να συνδεθούμε με το άλλο το πρόσωπο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάω και λίγο ειρωνικά αυτή τη στιγμή, δεν ειρωνεύουμε τη φίλη σε καμία περίπτωση. Απλώς θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια να έχεις μόνο σεξουαλική κάλυψη και όχι συναισθηματική σύνδεση είναι λίγο δύσκολο να την εφαρμόσει ένα πρόσωπο το οποίο έχει συναισθήματα. Η φίλη που έστειλε την επιστολή θεωρώ ότι είναι συναισθηματικός άνθρωπος, σε καμία περίπτωση δεν μου φαίνεται ένας άνθρωπος flat, χωρίς συναισθήματα ή ένας άνθρωπος που να είναι μέσα της συναισθηματικά πεθαμένη, σε καμία περίπτωση. Είναι όμως η κοπέλα απογοητευμένη, είναι κουρασμένη και φοβάται να μην ξαναπαθεί τα ίδια. Να μην πληγωθεί ξανά. Σε καταλαβαίνω, υπήρξα στη θέση σου, έχω φορέσει τα παπούτσια σου πολλές φορές, όχι μία μόνο, με την έννοια του ότι σε αρκετές φάσεις της ζωής μου ένιωσα αυτό το πράγμα ότι δεν θέλω με τίποτα να ξαναπάθω όσα έπαθα λόγω συνεξάρτησης που είχα σε προηγούμενες φάσεις της ζωής μου. Σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω επίσης και την επιθυμία της σεξουαλική και τη λίμπητο την υψηλή, η οποία είναι έτσι, πριτανεύει. Και σε κάποιους ανθρώπους είναι έτσι πιο έντονη παρά σε άλλους, δηλαδή ο καθένας αναλόγως με το πώς είναι φτιαγμένος, με το πώς είναι η ιδιοσύσταση του οργανισμού του μπορεί να έχει υψηλότερη ή χαμηλότερη λίμπιντο. Είναι θέματα αυτά. Είναι θέματα αυτά για τα οποία δεν μιλάμε εύκολα.
το παίζουμε όλες παρθενόπες, το παίζουμε όλες σεμνές, το παίζουμε όλες ηθικές, εντός πολλών εισαγωγικών, και δεν μιλάμε για αυτές τις αλήθειες, ότι μπορεί ρε παιδί μου, ναι, να μην είσαι καθόλου σε θέση να διαχειριστείς μία ερωτική σχέση, αλλά να είσαι σε μία θέση στην οποία οπωσδήποτε να πρέπει να διαχειριστείς τη σεξουαλική σου ματέωση, το sexual frustration. Τι κάνεις με αυτό, τι να πω. Ό,τι και να κάνεις είναι σωστό, ό,τι και να κάνεις είναι λάθος ενδεχομένως. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Η μια επιλογή είναι αυτή που κάνεις εσύ, να βάζεις τα θέλω σου μπροστά, να τα ξεκαθαρίζεις, είναι μια έντιμη επιλογή. Και αν βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος να είναι ελκυστικός προς εσένα και εσύ να είσαι ελκυστική προς αυτόν και να τα βρείτε μεταξύ σας με αυτό το πρόσωπο, να έχετε μόνο σεξουαλική σύνδεση για όσο κρατήσει αυτό. Γιατί μπορεί η σεξουαλική σύνδεση κάποια στιγμή να ξεφτύσει, να μην υπάρχει δέσιμο και κάτι που να οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει, δηλαδή να εξακολουθείς να θέλεις τον άλλον, το άλλο πρόσωπο μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, δεν ξέρω πόσο, ή μπορεί να ένας από τους δύο να ερωτευτεί, να έχει ερωτικά συναισθήματα ή και οι δύο να έχουν ερωτικά συναισθήματα, ο ένας από τους δύο να θέλει αυτά τα ερωτικά συναισθήματα να τα μετουσιώσει σε σχέση, ο άλλος να μην θέλει. Τι να πω, παίζουμε με τη φωτιά, κατά τη γνώμη μου, όταν ερχόμαστε κοντά σε έναν άλλον άνθρωπο σεξουαλικά και παράλληλα θέλουμε να μην έρθουμε και συναισθηματικά. Εκτός και αν γίνεται αυτό στα πλαίσια μιας απρόσωπης επαφής, του στυλ one night stand, one afternoon stand, one morning stand. Δηλαδή, συνειδητά να είναι μία φορά η σεξουαλική επαφή με κάποιο πρόσωπο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κόλλημα εκ των υστέρων. Αλλά πάλι και εκεί έχουμε να κάνουμε και με τα συναισθήματά μας και με τις ορμόνες μας, αλλά και με τον κοινωνικό προγραμματισμό, όπως πολύ σωστά αναφέρεις. Έχω δει γυναίκες οι οποίες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα κοινωνικά στερεότυπα, να διώξουν την ενοχικότητα από πάνω τους όσον αφορά στο σεξ χωρίς δεσμεύσεις και να έχουν σεξουαλική ζωή χωρίς δέσμευση. Συνήθως αυτό επιτυχάνεται με ευκαιριακές περισσότερο καταστάσεις παρά με τακτικούς συντρόφους, γιατί στους τακτικούς συντρόφους συνήθως προκύπτουν θέματα. Γιατί με την τριβή είτε ο ένας είτε ο άλλος είτε και οι δύο θα αρχίσουν να περιπλέκουν συναισθηματικά το θέμα, γιατί έτσι είμαστε καλωδιωμένοι, το ξαναλέω. Έχω δει γυναίκες οι οποίες έχουν καταφέρει να διώξουν το κομμάτι της ενοχής, αλλά στην πορεία να προκύψουν άλλα πράγματα που να τις δυσκολέψουν ώστε να διατηρήσουν αυτό το σχήμα, είτε μία συναισθηματική κούραση. Γιατί κάθε φορά που έχεις σεξουαλική επαφή και προσπαθείς να μην κολλήσεις συναισθηματικά, αυτό είναι επίπονο, είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα, είναι επίπονο, ή να έχουν συναισθηματική κούραση, είτε να ερωτευτούν οι ίδιες, ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ έχω την άποψη, όταν ένας άνθρωπος δεν είναι ερωτευμένος, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να ερωτευτεί. Η μόνη περίπτωση να μην ερωτευτείς είναι όταν είσαι ήδη ερωτευμένος. Όταν είσαι ερωτευμένος, όταν είσαι ερωτευμένη, το μυαλό σου είναι προσκολλημένο στο υποκείμενο του ερωτά σου, η σκέψη σου είναι εκεί, το συναίσθημα σου είναι εκεί και δεν έχεις μάτια για άλλον, για άλλον, για οποιονδήποτε, οτιδήποτε. Όταν όμως δεν είσαι ερωτευμένος, όταν δεν είσαι ερωτευμένη, υπάρχει, ενέχει πάντα ο κίνδυνος να ερωτευτείς. Γι' αυτό είπαμε πολλές φορές και όταν υπάρχει ένας γάμος που είναι νεκρός, ή ο άνθρωποι που παραμένουν σε ένα νεκρό γάμο, υπάρχει πάντα το κίνδυνος να ερωτευτούν άλλους ανθρώπους. Και όταν συμβεί αυτό, χαλάει όλο το σχήμα του «εγώ θέλω μόνο να έχω σεξ και να μην έχω δεσμεύσεις». Τι να σου πω, Φιλιονάδα, δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να σου πω. Θα σου πω μια γνώμη, η οποία είναι βασισμένη και στην κλινική πείρα, αλλά και στην προσωπική πείρα. Είναι εντάξει να έχεις σεξουαλικές επαφές χωρίς δέσμευση, εφόσον αυτό επιθυμείς. Φρόντισε όμως οι σεξουαλικές επαφές χωρίς δέσμευση που να έχεις να είναι με ανθρώπους οι οποίοι σε περίπτωση που ερωτευτείτε μεταξύ σας να μην έχουν αρνητικά στοιχεία
τα οποία να τους καθιστούν ακατάλληλους συντρόφους για σένα, γιατί ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, όταν λες αυτόν ή αυτήν ή αυτό το πρόσωπο θα το έχω για προσωρινό σεξουαλικό σύντροφο, μπορεί αυτό το πρόσωπο να εξελιχθεί σε κάποιον με τον οποίο να δεθείς, έστω και αν δεν έχεις ερωτευτεί, να δεθείς συναισθηματικά, να δεθείς σεξουαλικά και να σου μείνει αυτός ο άνθρωπος. Και εφόσον είπαμε να μην κάνουμε εκτόσεις, η γνώμη μου είναι, αν θέλεις να έχεις σεξ χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς συνέστημα, επίλεξε να έχεις σεξ χωρίς δεσμεύσεις με κάποιον που να είναι καλός άνθρωπος, που να είναι συμβατός για σύντροφος και σε περίπτωση που σας προκύψει έρος, να μην πεις «Αχ, Παναγία μου, τώρα και ερωτεύτηκα αυτό, είναι ολόκληρος μια κόκκινη σημαία, όχι, έχει απλώς κάποιες κόκκινες σημαίες». Αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να βγάλουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και να σταματήσουμε να νιώθουμε ενοχικά, γιατί έχουμε σωματικές ανάγκες, γιατί θέλουμε να καλύψουμε τις σωματικές μας ανάγκες. Είναι σαφώς μια ένδειξη αυτοαγάπης να αναγνωρίζεις ότι εγώ έχω αυτή την έλλειψη και θέλω να καλύψω αυτή την έλλειψη. Θα σου πω ψέματα αν σου πω ότι θεωρώ ότι το να έχεις σεξ με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχεις συναισθηματικό δέσιμο είναι το ίδιο πληρωτική εμπειρία που να σε γεμίζει ενώ σε όλα τα επίπεδα με το να έχεις σεξουαλική ζωή με έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει και αγάπη και έρωτας. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η αγάπη και ο έρωτας δεν έρχονται κατά παραγγελία. Then it takes two to tango. Χρειάζονται δύο άνθρωποι για να χορέψουν ταγκό, οπότε δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή ερωτική σχέση. Και τι να πω, πρόσεχε, πρόσεχε τον εαυτό σου, πρόσεχε την ψυχή σου, πρόσεχε τα συναισθήματα σου. Καλά κάνεις και σέβεσαι τους άλλους ανθρώπους, πολύ καλά κάνεις και σε εκτιμώ γι' αυτό. Και θα δείξει, θα δείξει. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι που αγαπούν πολύ, οι άνθρωποι που πέφτουμε στην παγίδα της συνεξάρτησης, η μεγάλη πρόκληση είναι να μπορέσουμε να αγαπούμε τόσο όσο. Να μπορέσουμε να αγαπούμε τον εαυτό μας τόσο ώστε να μην επιτρέπουμε να μπαίνουμε σε σχέσεις και σε συνδέσεις που δεν είναι καλές για μας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Την αγαπούμε.